Πώς καταλήγει ένα τυπικό safe μου στο Sims? Ωραία, διψάει, θέλει να κοιμηθεί και χρειάζεται τουαλέτα. Θα τον βάλω πρώτα να πιει νερό. Ωραία, κοιμήθηκε χωρίς να πιει νερό, τουλάχιστον δεν κατουρίθηκε πάνω του. Ωραία, ξύπνησε και κατουρίθηκε πάνω του και τυπικά μισό το παιχνίδι πλέον. Το σημερινό παιχνίδι είναι το Sims 4 και θα αναρωτιέστε γιατί παίζω Sims 4, επειδή είναι καλοκαίρι. Παίξουμε κάτι πιο καλοκαιρινό τώρα, ναι. Εσείς είστε σε κάποια παραλία, πίνετε το κοκτέιλάκι σας, κάθεστε, βλέπετε βίντεο και εγώ είμαι εδώ με 40 βαθμούς και αυτό είπα να παίξω Sims 4. Γιατί? Για να ρίξουμε μια γροθιά στα στερεότυπα και τις κοινωνικές νόρμες, παιδιά. Εντάξει, δεν υπάρχουν αρκετοί άντρες που παίζουν Sims 4. Αυτό ήταν το σκεπτικό μου εμένα. Όχι ότι πίστευα ότι ίσως έχει πλάκα και κάποιοι το ζητήσετε και λέω δεν βαριέσαι, θα παίξω Sims. Λοιπόν, έχω πατήσει New Game. Αυτός είπε κάτι στη γλώσσα του Sims, μπαχά, και ήμουν σε φάση, α, τόσο εγώ, πόσο μπαχά. Έχει ένα quiz το οποίο θέλω να πάρω. Ας αρχίσουμε, λέει, με μια εύκολη ερώτηση. Τι ηλικία έχω? Νεαρός, ενήλικος είμαι, στα 29. Όχι, είμαι ξεκάθαρα ενήλικος. Μας βλέπει και κόσμος. Εντάξει, θα βάλω ενήλικος. Η καλύτερη μουσική έρχεται από τα video games. Πώς προσεγγίζω τη δουλειά μου? Η επιτυχία είναι σημαντική για εμένα. Όχι, εμπιστεύομαι το πόσο γαμάτος είμαι. Αυτό ξυπνάω κάθε πρωί και λέω full γαμάτος είμαι. Πάμε να πατήσουμε record, να τα διαλύσουμε όλα. Μόλις γνώρισα κάποιον καινούριο άνθρωπο, για να τον εντυπωσιάσω, θα τους κάνω φάρσα. Ποτέ μην το κάνετε αυτό, ναι. Σας αντιπαθώ κατευθείαν, με κουράζετε. Το να πρέπει να καταναλώσω περισσότερη ενέργεια τώρα για να γελάσω με την ηλίθια φάρσα σας. Τέλος πάντων, κάποιος κάνει ένα αστείο για εμένα. Πώς αντιδρώ? Τους φωνάζω, γελάω και συνεχίζω. Και όταν γελάω και συνεχίζω και λέω καλύτερο αστείο και τρώτε μεγαλύτερο roast, αυτό κάνω. Τι ρόλο θα παίξω σε μια ληστεία? Το mastermind, τον me, ή που δεν ξέρω, ας πω πόρτες, ή αυτός που λέει παιδιά κλέβουνε. Μάλλον αυτός θα είμαι. Ότι παιδιά εδώ κλέβουνε. Κάνουμε κάτι γιατί δεν είναι ωραίο, είναι παράνομο. Αλλά θα ήθελα να πατήσω το mastermind. Μόλις γύρισα σπίτι και ψώνισα ρούχα, τι θα τα κάνω? Review στο blog μου. Ένα hold. Το θέλετε, ρε παιδιά. Το λατρεύετε. Το θέλετε και δεν το ξέρετε. Ή το ξέρετε κιόλας. Θα τα κρεμάσω. Βασικά, ούτε καν θα τα κρεμάσω. Δεν έχει επιλογή, παιδιά, για εμένα που αγοράζω καινούργια ρούχα και δεν τα κρεμάω. Τύπου απλά τα βάζω στο μπάνιο, πλένονται στους 70 βαθμούς. Να είμαι σίγουρος ότι έχουν φύγει τα πάντα από αυτούς που τα έχουν δοκιμάσει πριν από μένα και μετά τα φοράω. Το ίντερνετ είναι για έμπνευση, για να βγάζεις λεφτά, για memes με λάμα, παιδιά. Αν δεν είστε μέσα στη φάση με τα memes με το λάμα, έχετε χάσει. Υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να τα αγοράσω. Τι κάνω? Βάζω στην άκρη λεφτά, κάνω ανταλλαγή για αυτό το πράγμα. Ή το κλέβω. Νομίζω ότι αυτό, παιδιά, δεν είναι quiz προσωπικότητας για να βγάλει ένα sim. Είναι έτσι φάση. Τα στέλνουν κάπου αυτά τα data, έρχονται σπίτι σου μετά. Ναι, αυτό ήταν. Πάτησε steal it στο Sims. Ναι, βάλτε τον μέσα, παιδί μου τώρα. Άστο να λέει ότι είναι παιχνίδι και ιδέες. Πούμε ότι εξοικονομώ λεφτά. Και από ό,τι φαίνεται, είμαι γυναίκα με κοντά μαλλιά. Και φοράω και πορτοκαλί μπλουζάκι, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, θα πω εγώ. Λοιπόν, μου είχε βγάλει εδώ πέρα για την ιστορία μου career, skill comedy, skill video gaming. Καλά, εντάξει. Και starting funds είναι τα standard. Δηλαδή, ξεκινάμε με λίγα. Με λένε Yango, θα το βάλω στα ελληνικά. Yango legit. Και έχει και pronouns, παιδιά, το Sims. Εμείς ζούμε στο 2022, το Sims είναι στο 2040, εντάξει. Ωραία, he, him. Αλλά νομίζω ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε εδώ. Ναι, έχει τώρα το character creation στο Sims. Ωραία, παιδιά. Επιστρέφω σε 2,5 μέρες που θα μου πάρει να το φτιάξω αυτό. Και τα λέμε τότε. Το αστείο είναι ότι έβαλα άντρας. Είναι έτσι. Είμαι σαν ράπερ που έχει μεγαλώσει το hood με αυτά. Δεν ξέρω πώς βγαίνει ο χαρακτήρας με όλες αυτές τις επιλογές. Μπορείς και να έχει το φτιάχνω εγώ και επιστρέφω. Λοιπόν, παιδιά, για να μην φάω όλη μου τη ζωή, αποφάσισα ότι θα είναι κάπως έτσι, εντάξει. Δηλαδή, έφαγα, δεν ξέρω πώς έφαγα. Με έφαγα μερικά λεπτά. Δεν έφαγα όλη μου ζωή. Γιατί εγώ έχω παίξει παιδιά, να ξέρετε. Παλιό sim και τώρα μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μπορώ να ακουμπήσω το μάγουλό του και να αποφασίσω πώς θέλω να είναι. Και έχει όλα αυτά. Δεν έχω το χρόνο να το κάνω αυτό, εντάξει. Λοιπόν, επίσης έχω το όνομα στα ελληνικά και έχω γράψει Γιάνγκος Λετζιτίδης και εδώ μου βγάζει Yangor Legitid. Yangor θα μπορούσε να ήταν κάποιο χαρακτήρα στη Ζήνα, ξέρω εγώ, δευτερεύον. Λοιπόν, και νομίζω είμαι έτοιμο. Και συγκεκριμένα θα παίξουμε το Strangerville, γιατί απλά είδα Stranger Things και λέω, πλάκα θα έχει και αυτό, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, μπορώ να διαλέξω κάποια έτοιμα σπίτια ή μπορώ να φτιάξω το δικό μου, το οποίο θα είναι απέσιο. Παρ' όλα αυτά, αν αυτό εδώ πέρα το ερείπιο κάνει 18.000 και εγώ έχω 20, προβληματίζομαι για το τι θα φτιάξω, οπότε α πάμε εδώ. Λοιπόν, μα καλωσορίζει το παιχνίδι, λέει ότι είμαστε Strangerville και λέει ότι εδώ πέρα υπάρχουν τέλο πάντων κάποιοι που συμπεριφέρονται περίεργα και υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες και πάρα πολύ στρατό στην πόλη. Και μας προτρέπει το παιχνίδι να ρωτήσουμε ανθρώπους για το Strangerville. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Α, εντωμεταξύ αυτή η μπλούζα έχει κάτι ιδεογράμματα από πίσω, ε. Μόλις τώρα το κατάλαβα. Έχουμε έρθει εδώ. Α, τι, κατευθείαν. Λέει, πάω στο PC. Πάω, κλασικός millennial.
Εν τω μεταξύ, τι είναι αυτό, ρε. Αυτό, είναι, αυτό το πλήρωσα. Ήταν στα 20.000 αυτό. Συγγνώμη λίγο. Αυτό εδώ είναι τηλεόραση. Μερικοί δεν ξέρετε τι είναι αυτά τα δύο πράγματα από πάνω. Ωραία, εγώ έχω ζήσει τέτοια τηλεόραση που χάλαει και πρέπει να τη βαρέσει για να φτιάξει. Τέλο πάντων, οι μεγαλύτεροι ξέρετε. Ποιο παίζει fighting game, ωραία, με το ποντίκι. Τι ζούμε. Και κουνιέται κιόλα. Αχ, θα με κουράσει πάρα πολύ. Μπορώ να έχω ένα sim που απλά να μην έχει κανένα συνέστημα. Πώ θα φέρω τα συναισθήματα από το sim μου. Θέλω να τα βγάλω όλα, να μην έχει. Ναι, είμαι σίγουρο ότι έχει δει και βίντεο στο YouTube και δεν έχει ξεχάσει να κάνει like. Είμαι σίγουρο. Πρώτα έκανε αυτό, μετά παίξει παιχνίδια. Θέλω να δω πού είναι το καφενείο τη πόλη. Πού μαζεύει την νεολαία. Πού είναι το. Εδώ έχει πλατεία. Πάμε. Σταμάτα, σήκω. Σήκω. Θα μου πει τώρα για ένα online game. Δεν μπορώ να κάνω pause. Αντάξει, σηκώθηκε ευτυχώ. Λοιπόν, αρχικά, όντω ρε παιδί μου, είναι σε φάση κυκλοφορούν πολλοί επιστήμονε. Με τι ρόμπε δεν ξέρω γιατί κυκλοφορούν. Εντάξει, παιδιά, είστε επιστήμονε. Μπράβο. Είστε σε φάση πάμε για ένα καφέ. Είστε σπίτι και βάζετε τη ρόμπα. Ή φεύγετε κατευθείαν, α πούμε, δουλεύετε 18 ώρε, ξέρω. Σφίζει από ζωή η πόλη παρόλα αυτά. Εδώ στην πλατεία χαμόζει. Ωραία, κάτι θα ρωτήσουμε αν επιστήμονε πάνω να κοινωνικοποιηθώ στην πόλη. Root introduction, το οποίο δεν ξέρω καν τι σημαίνει. Δηλαδή, ξέρω τι σημαίνει. Σημαίνει συστήσου, αλλά γενέστατα. Πώς! Άσε το διάλογο, είμαι ο Γιάννης. Τι να πω, fan introduction, ξέρω εγώ. Αν και θα είναι έτσι κι αλλιώς root, γιατί αυτοί οι δύο μιλάνε. Περίμενε, κάτσε να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό. Η Stoba είναι το go to live μου. Αυτό είναι το η Stoba, λέω. Η Stoba και σε σένα. Μάλιστα, γιατί έβγαλε selfie έτσι. Έφυγε ο επιστήμονας μου, έχει μείνει ο άλλος με το περίεργο που κάμισε. Δεν θέλω, Malcolm. Είναι τίν αυτό. Καλά, άστο, δεν είναι. Δεν είναι κανένα σημαντικό τίν. Να ήταν τουλάχιστον ο Mike, ξέρω εγώ, ή ο Will, να πω εντάξει, πάει στο διάβαμα που είναι κάτι, αλλά δεν τον κάνω τώρα αυτόν. Εν τω μεταξύ, δε, τον έχω αφήσει εδώ μια στιγμούλα και κοιτάω και είναι στο κινητό του. Αυτή ποια είναι. Fan introduction. Όπου να είναι το έκανε, έτσι. Όπου να είναι, τέλο πάντων. Του είπε cringe είναι. Του το είπε, παιδιά το ακούσατε. Του το είπε, είναι cringe αυτό που κάνει. Μην το κάνει. Λοιπόν, α μιλήσουμε λίγο για τη Strangerville. Take a floof, βέβαια, εγώ. Δεν έχω συνηθίσει καθόλου πώς μιλάνε, ρε, στο Sims. Μας λέει ότι πάντα ήταν στρατιωτική πόλη, αλλά υπάρχουν αρκετοί περισσότεροι τελευταία. Και είναι στο κινητό της γενικά, έτσι. Κάποιοι λέει με επισκέφτονται. Ωραία, αυτοί έχουν έρθει για επίσκεψη. Εγώ δεν ξέρω αν τους θέλω. Κάτσε να γυρίσω λίγο σπίτι. Τι μου έχει φέρει, δεν ξέρω καν τι μπορεί να είναι αυτό. Είναι zombie cake. Ο Ted Roswell, λοιπόν, είναι γειτονά μου, παιδιά, αλλά. Το βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, να πάμε κανένα σκουπόξουλο από μακριά. Σε φάση, ας το κάτω αυτό που έχει φτιάξει και φύγε. Φύγε, στα τρία μέτρα θα σου. Λοιπόν, ωραία, πες ότι πάμε εμείς εκεί, αλλά το βλέπεις. Πάμε διστακτικά. Πάλι καλά, δεν είμαστε στο κινητό. Εμείς που θα κάνουμε live, είμαστε εδώ με, δεν ξέρω, ανθρώπους από το upside down. Παιδιά, τι κάνουμε, εδώ είναι το σπίτι μου γενικά. Είναι private property, μπορούμε λίγο να. Εδώ, παρά αυτά, περίμενε μια στιγμή. Γιατί, οκ. Okay. Ας μιλήσουμε στη Λέσλι. Η Λέσλι έχει φέρει φαγητό, δεν ξέρω αν έχουμε φαγητό. Δεν ξέρω, στο Sims γεμίζουν τα ψυγεία αυτόματα. Η Λέσλι αποφάσισε να μιλήσει για βρύσες. Γίναμε φίλοι τώρα με τη Λέσλι, αυτό συμβαίνει. Συνέλθε! Αυτό ήταν λίγο παραβιαστικό έτσι που κάναμε. Δηλαδή, δεν πηγαίνει να χαστούκίσει. Ναι, α είναι έτσι ο άλλο. Δεν σημαίνει ότι. Δεν το κάνουμε αυτό γενικά. Δεν ξέρω τι φάση. Ρε, μην πηγαίνει με. Ρε, έχει πρόβλημα, το βλέπετε. Δεν το έχω διαλέξει εγώ αυτό. Γιατί απλά δεν με υπακούει. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο Street Fighter με ποντίκι όμω τώρα, γιατί δεν. Ωραία, ξέρει κάτι, περίμενε. Επειδή μου αρέσει να φτάνω το παιχνίδι στα άκρα, θα κλειδώσω την πόρτα. Όχι, θα του πω, άντε, περάστε μέσα, ρε παιδιά. Join us in the crater, λέει αυτό με το καπέλο. Η άλλη έφυγε. Γιατί ήρθαμε εδώ γενικά, δεν ξέρω. Δηλαδή. Έχει πολύ φθηνό νίκη εδώ, ε. Έχει νίκιο πάρα πολύ φθηνό. Ε. Α, ναι, κατάλαβα γιατί έχει. Οκ, okay. Ναι, το έχω νιώσει τώρα. Ναι, γιατί δεν είναι άνθρωποι. Φαντάζομαι αυτό εδώ να σου πει τον οικοκύρι σου και να έρχεται έτσι κάθε φορά. Ναι, γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η μία έφυγε, έχουν μείνει άλλοι δύο. Εσύ ποια είσαι, περίμενε. Η Gloria. Παιδιά, είσαι σπίτι μου γενικά. Δεν επικοινωνούν καθόλου, έτσι έχουμε πρόβλημα. Τέλο πάντων, πάμε να δούμε λίγη τηλεόραση τώρα, λέει. Εν τω μεταξύ είμαστε στο 70, μήπω. Δηλαδή τα πετσαρία, τηλεόραση και όλα αυτά είναι 70. Το λάπτοπ όχι. Ωραία, πεινάει λίγο. Έχουμε την ψυγείο ή. Χάερ Meredith Roswell as caterer. Τι λέει, τι μέντε. Ρε, είδατε τι έχει με η Meredith. Θα τρελαθώ, έχω χάσει τα λογικά μου. Κάνε cook. Δεν έχει τύπου cook το στάκι. Έχει πάντε μουέρτο. Γιατί και εγώ ανοίγω το ψυγείο μου 4 ώρα και λέω, κάτσα να κάνω ένα πάντε μουέρτο τώρα. Αυγά και toast κάνε. Πήγε ξανά στο PC. Ρε, είναι δυνατόν να πουλήσω το λάπτοπ. Να, ο τύπος έχει πρόβλημα. Μπορώ να πάω κάπου για απεξάρτηση. Αυτό θέλω να το δω τώρα. Μαγειρεύουμε κανονικά. Εντάξει, δεν μαγειρεύουμε κανονικά. Acquire the cooking skill. Acquire τώρα ο Θεός να το κάνει. Έτσι δεν είναι. Τέτοιο είναι. Μπράβο, θα το κάνει και πιπεράτο. Έχει δει Masterchef αυτός. Λέει εύκολο θα. Τι κάνεις εκεί. Πάμε. Ναι, ωραία. Αυτό. Βάρατο γιατί πρέπει να είναι ζωντανό λογικά. Πρέπει να έχει γίνει κάτι σοβαρό εκεί πέρα μέσα. Και εγώ έτσι κάνω, παιδιά. Αν μαγειρεύετε κρέας, δεν ξέρεις ποτέ με αυτά. Έχει ρίξει 8 φορές αλάτι εδώ μεταξύ, ρε.
Θα το φας αυτό, ας φτάσει πίεση, άστο. Και εννοείται θα το πάει στην τραπεζαρία, έτσι. Που είναι μόνο για ρομαντικό δείπνο εδώ πέρα, δεν είναι για κάτι άλλο. Και τώρα κάθισε, έφαγε μια μπουκιά και λέει τι έκανα, αφού δεν ξέρω αν μαγειρεύω. Γιατί δεν πήρε delivery. Τι βλάκα είμαι, κάθε και σκέφτεται τη ζωή. Και έφτα παιδικά χρόνια. Όχι, όχι, είναι πανηλήθρος, δεν σκέφτεται τίποτα, όλα καλά. Λοιπόν, μήπως μπορώ να πάω εδώ πέρα αρχικά, θέλω να δω. Α, και μπορώ να πάρω κι άλλους, να πω μέρε τι θέλω να σου θυμίζει κάτι αυτό. Και να μου κάνει έτσι, ξέρω. Α, από εδώ ήρθες, okay, καλή φάση. Ωραία, έχω έρθει στο lab. Μόνος μου εγώ. Το οποίο μάλλον έχει γίνει κάτι κακό και επίσης υπάρχουν κάτι φυτά τα οποία δεν έχω ιδέα τι είναι. Take picture. Ανεβάζουμε στο Instagram. Εδώ με κάτι που μοιάζει με παπαρούνα. Ναι, δεν ξέρω από φυτά γενικά, δεν είμαι γεωπόνος. Είναι μια μοβ παπαρούνα είναι για μένα. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εδώ. Το πάρουμε κάτω, το βάλουμε στον κήπο. Μοιάζει εντάξει. Μπορεί να κλέβουμε τώρα εδώ δημόσια περιουσία. Δεν μας νοιάζει. Ήρθαμε στην πόλη, αυτό δικό μου τώρα. Αντίο. Λοιπόν, εδώ μοιάζει αυτό εγκαταλειμμένο. Γενικά όλο αυτό το σενάριο. Πρέπει να έχει κάποια ιστορία, την οποία σιγά σιγά ξεκλειδώνεις. Δεν έχω ιδέα πώς, βέβαια. Α, το κάναμε απρούτ και το πετάξαμε. Και τώρα ο κάδος έχει πάθει πράγματα. Δεν ξέρω αν έπρεπε να το κάνουμε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εδώ πάει κάπου κάτω. Μπορεί να έχει και άτομα, ξέρω εγώ, examine λέει. Μήπως πρέπει να γίνουμε φίλοι με κάποιο στρατιωτικό ή επιστήμονα και να μας εφάσει. Αυτό εκεί τι λέει. Πάμε μια βόλτα. Πάμε για ένα καφέ μέσα εδώ πέρα. Α, θέλει keycard. Someone around town might know how to get one. Οκ, okay, άρα αυτό θέλει keycard, άρα πρέπει να κλέψουμε ένα keycard. Εδώ επίσης έχει χαρτιά. Ήρθε η ώρα να ψάξουμε για αποδείξεις. Και δεν εννοώ αποδείξεις τύπου αυτές για την εφορία, είναι άλλο πράγμα. Αυτό πρέπει να λέει τύπου secret files εδώ πέρα, ρε. Και τα αφήσανε εκεί. Σου λέει, εντάξει, ποιο θα έρθει εδώ. Έχουμε μόνο φυτά. Περίμενε. Είναι χαρούμενος γιατί βρήκε φωτογραφίες, παιδιά. Τι οποίες δεν έχω ιδέα που μπορώ να τις δω. Και με τη χαρά του χαίρομαι και εγώ. Λοιπόν, εδώ είναι οι φωτογραφίες. Ναι, και όπως το είχα καταλάβει, έτσι. Δεν μου λένε τίποτα. Ωραία. Πρέπει να ψάξουμε κάποιο άτομο που να έχει keycard, υποθέτω, και γενικότερα μάθουμε περισσότερα. Επίσης έχει πάρα πολλά φυτά. Και εγώ έκανα προύτ ένα. Εντάξει, σιγά, κανείς δεν καταλάβει τίποτα. Όλα καλά. Πάμε πίσω στην πόλη. Λοιπόν, νυχτώνει, αλλά περίμενε. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ. Α, έχω λέει μερικές αποδείξεις για το τι συμβαίνει εδώ πέρα, αλλά δεν πρέπει να μιλήσω για αυτές. Αντί να μας πει απλά, δεν έχω τίποτα, ρε παιδί μου. Τι θες τώρα, δηλαδή, να σε απαγάγουμε, τι πρέπει να κάνω, ας πούμε. Πρέπει να. Bright and day θα κάνουμε. Τώρα θα αποκτήσουμε μια πολύ καλή σχέση για να την εκμεταλλευτούμε αυτή την τύπησα. Θα πάρουμε την εμπιστοσύνη τη North Talbert και μετά θα μάθουμε όλα τα μυστικά για τη Stranger. Α, δεσμε πολύ ωραίο outfit. Είχα ντυθεί έτσι και εγώ τις αποκρίσεις. Το οποίο είναι μια άσπρη ρόμπα αυτό, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό το κομπλιμέντο, αλλά δεν φτάνει. Έφυγε, μας παράτησε. Ναι, αλλά δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Χέρτφελτ κοιμήθηκε στο παγκάκι, ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Βρε ξύπνα, βρε, έχουμε σπίτι. Είναι energized. Μόνος του. Κάνε exercise εδώ. Κάνε push-ups. Ναι, τώρα μπορεί να πάρουμε μια απόφαση το αν του αρέσει η γυμναστική, ας πούμε. Εντάξει, δεν τρελαίνεται. Δηλαδή, ποια γυμναστική που ο τύπος κάθεται, ξέρω εγώ, 6 ώρες μπροστά από το PC. Δηλαδή, τώρα σκέφτομαι τον εαυτό μου που και εγώ το κάνω, αλλά εγώ το κάνω για δουλειά, εντάξει. Δεν κάθομαι να παίζω Tekken με το ποντίκι. Τέλος πάντων, πήγαινε κοιμής τώρα. Εντάξει, δεν έχουμε κάνει μια φορά μπάνιο. Έχουμε τρέξει, έχουμε κάνει. Από εδώ από εκεί, το hygiene είναι ακόμα ψηλά, λέει. Τέλος πάντων. 7 η ώρα ξύπνησε. Ξύπνησε uncomfortable. Γιατί πεινάει, ξυπνήσει 7 η ώρα. Έτοιμος να φάει παϊδάκια είναι, λοιπόν. Τι να κάνεις τώρα, κάνε ένα πάντε μουέρτου. Κάνε ρε, παιδί μου, single serving. Τέλος πάντων. Εγώ κάθε πρωί, παιδιά. Εδώ ναι, εδώ λίγο ταυτίζομαι. Εγώ ταυτίζομαι. Είμαι στο κρεβάτι και πού να ξυπνήσω τώρα. Πάλι ξημέρωσε. Αυτό που ξημερώνει κάθε μέρα και πρέπει να σηκώνομαι. Πω, μια κούραση είναι, τέλος πάντων. Πώς είναι το πάντε τέτοιο, είναι ξαφνικά fine, το βλέπεις. Λίγο το σαντεράκι το είναι έτσι. Τώρα ναι, μπορεί. Ωραία, τώρα εδώ το φάγαμε, είμαστε αντίο. Α, και πάει και τουαλέτα μόνος του. Αυτό το Sims, ρε φίλε, που αφάζει. Α, όχι, εγώ θέλω να τα κάνεις πάντα του. Δεν μπορώ να έχω αυτή τη χαρά. Α, σε μία χαρά έχω και εγώ ρε παιχνίδι. Ωραία, πάμε πάλι στην πλατεία. Ήρθε η ώρα να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Πάμε να μιλήσουμε στρατιωτικό ή κάτι. Εδώ, δεν με νοιάζει τι είσαι εσύ. Φαίνεται ότι έχει στρατιωτικό καπέλο. Μπορεί και να, δεν ξέρω, έχει χακί, θα πω. Get to know, ήρθε η ώρα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Νόρα, η οποία. Αυτή θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Α, έχω δουλειά. Πήγα στη δουλειά. Μόνος το αποφάσισε για το καλό του. Τι, ποια είναι καν. Α, εδώ είναι η δουλειά. Πού είναι η δουλειά μου. Κοίτα, ρε, είμαι δουλειά τη στιγμή που. Εδώ είναι μεγάλη ευκαιρία αυτό το πράγμα. Σταμάτα τη δουλειά, ό,τι κάνεις. Κυνήγα αυτόν τον τύπο με τον τρυπητήρι στο κεφάλι. Μπορεί να μας μιλήσει για τα 5G, μπορεί να μας μιλήσει για Strangerville. Δεν ξέρεις ποτέ. Τώρα είναι το ύφος, το είμαστε στη δουλειά. Δεν ψήνει καθόλου αυτή η φασούλα, αλλά τι να κάνει. Πόση ώρα είναι στη δουλειά. Uncomfortable. Εντάξει, πήραμε λεφτά, ξέρω εγώ. Α, 5 σχολάμε. Πάμε για παρτάρες τώρα. Όχι, πάμε για μπάνιο. Κοίτα, βρωμάει. Βρωμάει τόσο πολύ. Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχει ζήσει κανείς αυτό που βρωμά τόσο πολύ που βγάζει πράσινο καπνό. Βγαλμένο από τη ζωή. Λοιπόν, πήγαινε, κάνε μπάνιο, βρωμιάρι. Του είπα πήγαινε, κάνε μπάνιο. Κράτησε μία ώρα αυτό. Δεν ξέρω τι έβγαζε από πάνω του. Κανονικά τώρα πρέπει να έχουμε άλλο δέρμα. Πρέπει να το απορρίψαμε το άλλο. Λοιπόν, ας μιλήσουμε. Ας μιλήσουμε για τα τελευταία βίντεο παιχνίδια. Γιατί όλο μιλάω για τη Strangerville και με στέλνουνε, ρε παιδί μου. Ωραία, ξαφνικά έγινε φλέρτη. Τώρα ήρθε η φάση που πρέπει να χτυπήσουμε. Talk about Strangerville. Ενώ περνάνε τύπου, δεν ξέρω, ζόμπια εδώ τριγύρω, ας πούμε. Ναι. Τώρα είναι κάπως ωραία, ρομαντική ατμόσφαιρα. Εκεί περνάει ο κύριος. Πώς το λένε αυτόν. Α, δε μου μίλησε. I heard someone has been poking around the secret lab as long as they don't get a keycard to the lower floor, things won't get out of hand. Α, εγώ είμαι αυτός που κάνει poke. Πάλι κοιμήθηκε, ρε.
Πάλι κοιμήθηκε εδώ. Πες μου ότι θα κατουρίσει και δημόσια. Όχι, εκεί θα σου αφήσω τώρα. Ωραία, ποιος έχει keycard. Λοιπόν, αλλά αυτό το να φλερτάρουμε με στρατιωτικούς έχει πάει πολύ καλά, μπορώ να πω. Λοιπόν, άλλη μια μέρα ξεκινάει. Άλλη μια μέρα που μαγειρεύουμε και συνέβη αυτό. Το όχι τώρα αυτός ή... Αυτό τι είναι, πήραμε από πυρασφάλεια. Και τώρα αυτό το κάνουμε. Φάει τώρα και σκάσε. Μ' αρέσει πως είναι το πρωινό. Έκανα πρωινό, έκαψα την κουζίνα μου. Αλλά αυτό, παιδιά, δεν χρειάζεται να μας χαλάει, έτσι. Θετική ενέργεια. Και το έκανα και νοσημότατο. Άξιζαν τα 400 λεφτά εδώ πέρα του Sims που έδωσα. Πώς κατάφερες να κάψεις την κουζίνα με αυγά και ψωμί. Τι συνέβη εκεί. Περίμενε, παίρνει Ζαμπέλ. Ο Colton Morrow είπε να πάτε. Αυτή είναι η σχέση μας πλέον. Εμένα τι με νοιάζει. Το Sims, παιδιά, είναι εντελώς παράλογο παιχνίδι. Η τύπησα χθες με φλερταρέ και είναι. Και να σου πω, με πήρε ο Colton Morrow και μου είπε να πάμε ραντεβού. Να πω ναι, ή μήπως υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Τι κάνει θες τώρα, εγώ σκέφτομαι. Ποιος είναι ο Colton Morrow όμως, ρε παιδιά, μήπως είναι κανένα σημαντικό και τον θέλει. Εμένα με νοιάζει απλά να μάθω τα μυστικά τη πόλη. Έχει καταλάβει, δεν με νοιάζει να κάνω σχέση με κανένα. Αλλά τέλο πρέπει να σκεφτεί για τον εαυτό σου. Αλλά ξέρει τι, δεν καλή ιδέα θα πω. Τώρα αυτή πήγε, δεν μάθαμε, δεν ξέρω. Κυρίως επειδή θέλουμε κάπως ένα keycard και ελπίζουμε να το έχεις εσύ, βασικά. Αυτή είναι η φάση μας. Λοιπόν, γυρίσαμε τη δουλειά, αλλά δες τον, είναι μες στα νεύρα. Εγώ, παιδιά, όταν δούλευα IT, πάρα πολύ ωραία περνούσα. Θέλει διασκέδαση. Τι να σου πω, πήγαινε, παίξε video games. Ναι, έχουμε έρθει εδώ πέρα για να ανακαλύψουμε τα μυστικά του Strangerville. Γιατί θα γίνει αλκοολικός ο τύπος, δεν θα αντέχει τη δουλειά, είναι τέτοια φάση. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε, αυτός εδώ είναι ο άνθρωπός μας. Παίρνει πάλι η Ζαμπέλ, όχι τώρα. Η Ζαμπέλ, would come over to have her, τι Έλα, ναι, εντάξει, έλα, αλλά περίμενε πρώτα θα μιλήσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, μιλάμε για το Strangerville. Ο τύπος έγινε φίλος με στρατιωτικό. Δηλαδή, ένα στρατιωτικός έκανε φίλο εδώ το χριστιανικό δέντρο. Οκ, okay. Request keycard. Πού μπορούμε να το βρούμε το keycard. Ωραία, άρα θέλουμε scientist και military personnel. Αλλά, άρα είναι πολύ καλή η προσέγγιση μας. Λοιπόν, πού είναι οι άλλοι. Έρθει σπίτι, βεβαίως. Ό,τι θες θα κάνουμε. Όταν είπε να έρθω σπίτι, η τύψα είναι να έρθω σπίτι σου, ναι, έλα και να τη βρούμε μέσα. Για το λάπτοπ ήθελα να έρθω. Ρε, είσαι σοβαρή. Request keycard δεν μπορούμε. Request evidence. Πες της heartfelt comment. Ωραία, ξαφνικά είναι χαρούμενη. Και εκεί, παιδιά, χτυπάμε στα συναισθήματα. Joke about politicians. Ο Μητσοτάκης, κάτι τέτοια θα πούμε. Partially redacted report. Μας το είπε, παιδιά. Γιατί είμαστε χαρισματικοί και την κάναμε να μας το πει. Οπότε τώρα μένει το keycard. Και απλά σκοπός είναι να τα φτιάξουμε με όλη την πόλη, υποθέτω. Εντάξει, εμείς πάμε να κοιμηθούμε. Εντάξει, πάμε να κοιμηθούμε, αλλά τη λέμε Ιζαμπέλα μου, εσύ μη σε νοιάζει. Εκεί, θα πούμε το πρωί, αλλά άραξε. Δεν ενοχλεί, δεν ενοχλεί. Απλά μη φωνάζει πολύ. Μη φωνάζει πολύ. Και το κλίκι κλάκι λίγο με ενοχλεί, αλλά δεν πειράζει. Κάνει δουλειά σου. Έφυγε, I should get going, λέει. Να είναι καλά. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα εντάξει. Εγώ είμαι στο 8ο όνειρο τώρα. Λοιπόν, ξεκινάει μια μέρα. Και λέω να το αφήσω κάπου εδώ. Δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει, αλλά γενικότερα το Sims μου μοιάζει πάρα πολύ surreal. Οπότε η διασκέδασή μου είναι σε αυτό εδώ πέρα το surreal πράγμα που συμβαίνει. Και θέλω να δω ειλικρινά πού καταλήγει αυτή η ιστορία. Οπότε μπορεί να κάνω και άλλο βίντεο. Αν σας άρεσε και εσάς. Όπως και να έχει, αυτό το βίντεο φτάνει στο τέλος του. Εδώ πέρα τριγύρω μου θα βρείτε άλλα βίντεο. Κάτω το YouTube έχει διάφορα κουμπάκια, subscribe, κομπανάκια, like, dislike και όλα αυτά που μπορείτε να πατήσετε. Επίσης στην περιγραφή έχει links που μπορείτε να τσεκάρετε. Και εμείς τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.